Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Yine Didim açıklarında Antropofas adasına, kayalık daha doğrusu, bu yerleşim yeri olmayan bir kayalık, buraya bir bayrak dikme, Yunan bayrak dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de sahil güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahale yaptılar ve oradan o bayrağı kaldırdılar. Αργότερα βεβαίως, Άννα, όπως μας προείπες ήδη, ο Τσαβούσογλου έκανε λόγο για στρατιωτική επιχείρηση στην ελληνική βραχονισίδα. Είπε ότι Τούρκοι κομμάντος κατέβασαν την ελληνική σημαία. Ακριβώς. Είπε ότι τρεις Έλληνες πολίτες αρχικά τοποθέτησαν την ελληνική σημαία και στη συνέχεια οι Τούρκοι κομμάντος πήγαν και την κατέβασαν. Και μάλιστα αναφέρθηκε στον ίδιο τον Υπουργό Άμυνας, τον χαρακτήρισε κακομαθημένο και λέει ότι δεν πρέπει να μετατραπεί σε σοβαρό πρόβλημα μεταξύ των δύο χωρών η κακομαθημένη συμπεριφορά μάλιστα του Έλληνα Υπουργού Άμυνας. Μάλιστα ανέφερε μια τελευταία φράση, ανέφερε ότι μην κάνετε επικίνδυνα βήματα. Μπορεί να γίνει ατύχημα ή μπορεί να γίνει ατύχημα που δεν μπορεί να ελέγξει ο στρατός μας.